Έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών η τραγουδίστρια Μαρία Δημητριάδη. Η Μαρία Δημητριάδη από τη δεκαετία του 70 συνδέθηκε με το πολιτικό τραγούδι και υπήρξε μία από τις βασικές ερμηνεύτριες των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, του Θάνου Μικρούτσικου και του Γιάννη Μαρκόπουλου. Άζε λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή, σφυρίζει ο άνεμος ακόμα αυτές τις νότες. Η Μαρία Δημητριάδη γεννήθηκε στην Αθήνα, στον Ταύρο, όπου μάλιστα η ίδια διατέλεσε και δημοτικό σύμβουλο στη δεκαετία του 70. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 τραγούδισε μερικά σπουδαία έργα της εποχής, όπως «Ο ήλιος ο πρώτος» του Μαρκόπουλου, σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Έγινε ευρύτερα γνωστή τραγουδώντας από πολύ νωρίς Θεοδωράκη και αργότερα Θάνο Μικρούτσικο. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της δικτακτορίας και της μεταπολίτευσης. Το συγκεκριμένο είδος του πολιτικού τραγουδιού την στιγμάτισε και την ακολούθησε κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Έκανα μόνο συναυλίες στα καλοκαίρια. Σε όλη την Ελλάδα. Στην περιφέρεια. Περιφέρεια. Στην Αθήνα έχω πάρα πολύ καιρό να τραγουδήσω. Αν εξαιρέσουμε το φεστιβάλ της ΞΝΕ και κάτι μέγαρα, ψιλομέγαρα εκεί πέρα, το είχε πρωτογίνει το μέγαρο με το Θεοδωράκη και με τους. Και κάποιες εκδηλώσεις βέβαια, συμπαράσταση. Ναι, τέτοια πράγματα, στα προφίλ, ας πούμε, Ζαλάν, τέτοια, ναι. Στην Δικοσλαβία πάντα, παρούσα. Ναι, ναι. Συναυλία, έτσι, εμφάνιση κανονική, όπως μέχρι το 86 που ήταν και τελευταία φορά στο Σύριο με το Μάνο το Χατζηδάκη, δεν είχα κάνει καμία. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο της Μαρίας Δημητριάδη που σημάδεψε με την ξεχωριστή, ζεστή και επική φωνή της το πολιτικό τραγούδι και συνόδευσε τους εργατικούς αντιυμπεριαλιστικούς αγώνες των δεκαετιών 70-80 εκφράζει το ΚΚΕ. Η Μαρία Δημητριάδη συμπορεύτηκε με το ΚΚΕ, δεν άλεξε στρατόπεδο, ούτε εξαργύρωσε την προσφορά της στο λαϊκό κίνημα. Δεν υπέκυψε στην αποσιώπησή της από την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις εταιρείες που ελέγχουν το χώρο της δισκογραφίας. Με παλικαριά ανταποκρίθηκε στα αγωνιστικά καλέσματα, τραγουδώντας τις συναυλίες αλληλεγγύης προς τους αγωνιζόμενους και διωκόμενους λαούς, στους απεργιακούς αγώνες και στα μπλόκα των αγροτών. Οι ερμηνείες της, καταλήγει το ΚΚΕ, θα εμπνέουν για πολλά χρόνια τον αγωνιζόμενο λαό και την νεολαία του. Ο γέρο νεγρό τζιμ σ' ολόκληρο το Χάρελεμ γέρο νεγρό τζιμ κορνετά δεύτερη. Δεν είχε σαν και σένα κόρνετα δεύτερη. Δεν είχε σαν και σένα. Τα θερμά του συλληπιτήρια για το θάνατο της Μαρίας Δημητριάδη εκφράζει το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ. Με τη στάση ζωής της, με τις επιλογές της, με τα τραγούδια που ερμήνευσε σε στίχους μεγάλων ποιητών όπως του Γιάννη Ρίτσου, του Ναζίκ Χικμέτ, του Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, στρατεύτηκε στις αγωνίες, στις ανησυχίες, στους αγώνες του λαού μας. Η παρουσία της και η πορεία της, τονίζει το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ στο ελληνικό τραγούδι, συνέβαλε στο να έρθουν σε επαφή και οι νέες γενιές με το επαναστατικό τραγούδι. Τις κρύες γυναίκες που μεγαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους φαίνουν παλικαριά και οι ίδιοι ολολερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας εκφράζει την ανίποτη θλίψη των εργαζομένων για τον πρόωρο θάνατο της Μαρίας Δημητριάδη, της μεγάλης αυτής τραγουδίστριας που έκανε τραγούδι την ταξική πάλη και συνέβαλε με το τραγούδι της σε αυτήν την πάλη και στην ανύψωση του μαχητικού αγωνιστικού πνεύματος της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων.
Την οδύνη της για το θάνατο της Μαρίας Δημητριάδη εκφράζει και η συμπαράταξη για την Αθήνα. Στις δημοτικές εκλογές του 2006 συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της συμπαράταξης για την Αθήνα ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Η συμπαράταξη έχασε μια μαχήτρια που αγωνίζονταν παρά τα προβλήματα της υγείας της για τα λαϊκά συμφέροντα. Είναι μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι. Η σημαντικότερη και πιο εκφραστική μας τραγουδίστρια, η Μαρία Δημητριάδη, έφυγε. Με την υπέροχη φωνή της θα λάμπει μέσα από τις ερμηνείες της στον ορίζοντα της μνήμης, στον ορίζοντα του αγώνα για τον πολιτισμό μας, που τον σημάδεψε με την παρησία της, την καθαρή αγωνιστική της γραμμή, το ήθος και την αξιοπρέπειά της. Πού είναι στο μυαλό νοθροί.